Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Δανειολητών Καταναλωτών, ο κύριος Ευάγγελος Κρητικός, πήγε στη Βουλή και μίλησε στην αρμόδια επιτροπή. Και είπε πράγματα και θάματα, αλλά δεν πολύ ακούστηκαν. Καλημέρα, κύριε Κρητικέ. Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας, και να ευχηθώ και καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα, καλά Χριστούγεννα, και να τις περάσουμε αυτές τις άγιες μέρες όσο το δεδόν καλύτερα, ενώ σε ένας πολύ δύσκολο 2024. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε εάν σας έχει κάνει εντύπωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, θα μας πείτε και ποια ήταν η επιτροπή, είπατε πράγματα και θάματα. Δεν είδαν να αναπαράγονται. Γιατί? Δεν ήταν εδώ και κάτι έγκλημα καθώς ή όσο στα όσα λέγατε. Σίγουρα δεν ήταν έγκλημα, όμως είναι στοιχεία τα οποία ανατρέπουν μια συνολική εικόνα, αν θέλετε, ότι όλα πάνε καλά, μια συνολική εικόνα ευμάρειας, μια συνολική εικόνα ότι αναβαθμίζεται η οικονομία μας, ενώ στην πραγματικότητα κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, θα σας πω. Και ενώ στην πραγματικότητα ακόμα και αυτές τις άγιες μέρες που μιλάμε, των Χριστουγέννων, γίνονται περίπου 2.000 πληστηριασμοί την εβδομάδα. Ξεσπιτώνονται οικογένειες, καταστρέφονται οικογένειες. Στη Βουλή, όταν εκλήθηκα, μίλησα σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις. Η μία ήταν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου εκλήθηκα από το αρμόδιο Υπουργείο για τον νόμο περιβάλλοντων υποκειμένων, αλλά και το Ηρακλής νούμερο 3, το σχέδιο Ηρακλής νούμερο 3. Και η δεύτερη ομιλία μου ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των κόκκινων δανείων, όπου και στις δύο μου υποβλήθησαν και ερωτήσεις. Είπατε μερικά περίεργα αποκαλυπτικά και μιλήσατε και για κυκλώματα πια που δρούν. Βέβαια, αυτό πλέον μπορώ να σας πω ότι είναι ως προς τα κυκλώματα, δυστυχώς είναι, θα πω, το δεδομένο που επικρατεί πλέον στους πληστηριασμούς. Εμείς αυτό που ζητάμε, και το ζητάμε, εάν θέλετε, τουλάχιστον εδώ και 4 χρόνια, είναι το αυταπόδεικτο. Δηλαδή τι? Ζητάμε πρώτον να δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό μετόχων και μετοχών των εταιριών funds και services, το οποίο συνάδει και με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία, που ορίζει τη διαφάνιση στις συναλλαγές, στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και περί εξοπλίσματος μαύρου χρήματος. Και λοιπόν, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να εγγραφούν και να ονομαστικοποιηθούν και οι μέτοχοι και οι μετοχές, και να προσκομίσουν το αυταπόδεικτο που προβλέπεται και από τις διεθνείς συνθήκες που διέπει από τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, βασιλεία νούμερο 1, βασιλεία νούμερο 2, βασιλεία νούμερο 3, πιστοποιητικού καθαρότητας χρημάτων, δηλαδή να αποδεικνύεται πού βρήκαν τα κεφάλαια αυτά και αγοράζουν στην Ελλάδα δάνεια και ακίνητα εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ. Διότι οι εταιρείες αυτές, ως γνωστόν, έχουν σαν μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ. Με 1 ευρώ, λοιπόν, κάποιοι ή κάποιοι αγοράζουν 500 εκατομμύρια, 800 εκατομμύρια, 5 δις δανειακές συμβάσεις. Κάτι ελάχιστο, θα πω, είναι αξιοπερίεργο, αλλά εάν πάμε με βάση την κείμενη και νομοθεσία, αυτό λέγεται εξόπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν μπορεί λοιπόν σε μια χώρα εδώ σε ευρωζώνης, την ελληνική δημοκρατία, όταν εσείς και εγώ ελεγχόμαστε ή και διασυρώμαστε, δηλαδή εάν δεν πληρώσουμε το ΦΠΑ ή τις ασφαλιστικές μας εισφορές, συρώμαστε στα δικαστήρια, μας επιβάλλουν ποινές 2 και 3 έτη επειδή δεν πληρώσαμε τις δικές μας ασφαλιστικές εισφορές ή ΦΠΑ ή δεν κόψαμε μία απόδειξη, να υπάρχουν κάποιες εταιρείες περίπου 50 ή 60 τον αριθμό, οι οποίες να δουν ασίδωτες ενάντια στην νομιμότητα. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, επικαλείται η εκτελεστική εξουσία μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα μετοχολόγια γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Τι απαντάτε εκεί ως συνομοσπονδία? Τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν σχέση με το σύμπλημα μαύρου χρήματος. Διότι εδώ μιλάμε για επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα πρακτικά αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι δεν ξέρουμε τα κεφάλαια στα funds τα οποία την ίδια ώρα βγάζουν στο σφυρί σπίτια και επιχειρήσεις. Βεβαίως δεν τα ξέρουμε. Γιατί είναι επίσημο.
Διότι αυτά που σας λέω, και έχω, και έχω την τιμή να με φιλοξενείτε στην έκτη εκπομπή σας και στις φιλόξενες ραδιοσυγνότητές σας, δεν υπάρχει τόσο στις Βουλής των Ελλήνων και τα έχω πει πολλάκις. Τι σχέση έχουν τα προσωπικά δεδομένα με το ξέβλημα μαύρου χρήματος? Διότι εάν έχεις μια εταιρεία που, έχει, που εμφανίζει ένα μετοχικό κεφάλαιο 3 δισεκατομμύρια ευρώ, λες εντάξει, εδώ υπάρχει μια νομιμότητα. Ο άνθρωπος έχει 3 δισεκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο δηλωμένο, κατατιθεμένο σε μια τράπεζα και αγοράζει. Εδώ έχουμε μια εταιρεία, στην ουσία η οποία είναι εταιρεία φάντασμα, διότι διεδρεύει σε μια χώρα στην Ιρλανδία, στο Λεξεμβούργο, στο Μεξικό. Εταιρεία γραμματοκιβωτή, όπως λέγεται, με μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ. Τι σχέση έχει λοιπόν, τι σχέση έχουν λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα? Μάλιστα. Και ρωτώ εγώ, οι εταιρείες που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο, δεν δηλώνεται ποιος αγοράζει τις μετοχές? Δηλώνονται ποιος αγοράζει τις μετοχές. Εκεί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο? Το δεύτερο, το αυταπόδεικο, θα σας φέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ζητήσαμε ότι όποιος προσέχεται στους πληστηριασμούς, για να πάρει ακίνητα από τους πληστηριασμούς, να ελέγχεται το πότε ενέξεις του και να προσκομίσει από την τράπεζα που εκτεμεύει τα χρήματα. Είναι 4 οι τράπεζες στην Ελλάδα που εκτεμεύουν τα χρήματα, οι συστημικές, πιστοποιητικό καθαρότητας χρημάτων. Δηλαδή, αν εγώ πάω στην Εύσιλον, στη Ζήτα τράπεζα και καταθέσω 500.000 ευρώ, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγξει βέβαια εγώ τα χρήματα? Είναι υποχρεωμένη να τα ελέγξει και να μου, μου εχωρήσει ένα πιστοποιητικό καθαρότητας χρημάτων. Αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό να προσκομίζεται στον συμβολιογράφο για να προχωράει η διαδικασία του πληστηριασμού. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται. Θα σας αναφέρω λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αντιληφθείτε κυριολεκτικά τα κυκλώματα και τις συμμορίες που δρούν στους πληστηριασμούς. Πριν από 7 μήνες, αν θυμάμαι καλά, ένας αστυνομικός Έλληνας, 26 χρονών, με μηνύο μισθό 800 ευρώ, ο οποίος υπηρετεί σε μια περιοχή που βρήθη το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ουσιών, πήγε και χτύπησε, όπως λένε στην ορολογία των πληστηριασμών, και πήρε ένα σπίτι πρώτη κατοικία 150.000 ευρώ. Το τονίζω το νούμερο. 150.000 ευρώ. Εσείς και εγώ με τους μισθούς μας και με ό,τι οικονομίες για να κάνουμε, τα 150.000 ευρώ για να τα μαζέψουμε θέλουμε 3 ζωές. Αυτός λοιπόν 26 χρονών τα μάζεψε μέσα σε 4 χρόνια φαίνεται. Εστάλει εξώδικη καταγγελία, για να είναι επίσημο, στις εισαγγελικές αρχές και στις εισαγγελίες του οικονομικού εγκλήματος, στον οικονομικό εισαγγελέα, για να ελεγχθεί ο κύριος αυτός. Σας πληροφορώ μέχρι σήμερα ουδέν νεότερο, θα χρησιμοποιήσω μια λογοτεχνική έφραση από το ιδιωτικό μέτωπο. Τίποτε. Εάν όμως γινόταν μια καταγγελία για εσάς ή εμένα, ότι εγώ δεν έχω σε μια απόδειξη, δεν πλήρωσα ένα ΦΠΑ 1.000 ευρώ, δεν πλήρωσα τις ασφαλιστικές μου εισφορές, τώρα θα είμαστε πρώτο θέμα στα κανάλια. Άρα μου λέτε ότι εδώ είναι και αυτοί που εμφανίζονται στους πληστηριασμούς για να κάνουν τις αγορές. Μάλιστα. Βεβαιότητα. Και σας λέω και δεύτερη περίπτωση. Η Ισραηλινή υπήκοος, χωρίς αφημί στη χώρα μας, χωρίς μόνιμη διάκριση στη χώρα μας, η οποία δηλώνει σαν επάγγελμα DJ. Δηλαδή DJ είναι αυτός ή αυτή που παίζει μουσική στα κλαμπ, στις δισκοτέκ. Έρχεται στη χώρα μας, παίρνει την πρώτη κατοικία σε μεσοαστική περιοχή, αλλά που είναι γύρω από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, και θα σας πω εκεί πέρα τι γίνεται, με 100.000 ευρώ. Στέλνετε εξώδικο στην καταγγελία. Πώς εισήχθησαν τα χρήματα αυτά, χωρίς αφημί, σε ποια τράπεζα πήγανε, πώς η τράπεζα αυτή δεν το ανέφερε αυτό στις αρχές και πώς ενώ έγινε εξώδικο στην καταγγελία δεν έχει ελεγχθεί. Εάν αυτές οι περιπτώσεις και εκατοντάδες άλλες δεν φωνάζουν ότι εδώ γίνεται ξέβλημα μαύρου χρήματος από το οργανωμένο έγκλημα, τότε τι φωνάζει? Όμως είναι πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Γιατί είναι μεγάλα τα συμφέροντα? Διότι όταν αυτές οι εταιρείες funds και services του 1 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο έχουν αυτή τη στιγμή στην κατοχή τους 200.000 ακίνητα. Αυτά τα νούμερα ελέγχθησαν στη Βουλή, είναι επίσημα. Δεν αμφισβητούνται. 200.000 ακίνητα έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή. 200.000 ακίνητα. Διεκδικούν άλλες 500.000 ακίνητα. Διότι έχουν εκδώσει κατασκευήρια και διαταγές του δομής. Πάμε στις 700. Και, προσέχτε,
το 2024 και μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2025 θα διενεργηθούν περίπου άλλοι 150.000 πληστηριασμοί. Και αυτό το νούμερο είναι επίσημο. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Πίσω από τους 150.000 πληστηριασμούς κρύβονται περίπου άλλες 250.000 και 300.000 ακίνητα. Πάμε λοιπόν στο 1 εκατομμύριο ακίνητα που θα τα ελέγχουν κάποιες εταιρείες 30 με 40 τον αριθμό με μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ. Που είναι άγνωστο ποιος τις έχει και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Και θα σας αναφέρω δύο περιπτώσεις που αφορούν και την πόλη σας, μία περίπτωση που αφορά και την πόλη σας και μία και περιπτώσεις που αφορούν κρίσιμες γεωστρατηγικά περιοχές της χώρας μας. Πηγαίνω λοιπόν πρώτα στο Ηράκλειο λοιπόν της Κρήτης, όπου διενεργήθηκε πληστηριασμός πρώτης κυρίας κατοικίας. Δυστυχώς θα πω ότι μέσα στους υπερθεματιστές που πήγαν να πάρουν το σπίτι του ανθρώπου αυτού, όχι οικογένεια, να το πω δυστυχώς. Και ευτυχώς δεν το πήραν, διότι θα αποτελούσε σκάνδαλο, αλλά δυστυχώς συμμετείχαν, ήταν και η εκκλησία της Κρήτης. Αυτό είναι δυστυχώς. Εμείς θα το βγάλουμε επίσημο αυτό. Τι λέτε τώρα, τύπου, θα βγάλουμε την προσφορά τους. Σοβαρά το λέτε? Σοβαρότατα το λέω. Με ονοματεπώνυμο και τα πάντα. Σοβαρότατα σας λέει, η εκκλησία της Κρήτης. Αυτό είναι ντροπή. Αγαπάτε αλλήλους, μάλιστα. Λοιπόν, προχωρήστε. Το σπίτι λοιπόν το συγκεκριμένο το πήρε ένας γνωστός φαρμακοποιός. Ο γνωστός λοιπόν αυτός φαρμακοποιός, διότι σε όλους τους φαρμακοποιούς και τις φαρμακοποθήκες γνωρίζεται εξ εμπειρίας τι γίνεται, θα ζητηθεί να γίνει έλεγχος τι αποθήκη έχει, τι φάρμακα πουλάει, τι φαίνεται ότι πούλησε, τι εισέπραξε. Αυτό δεν είναι ξέπλυμα για μαύρου χρήματος? Μισό λεπτό. Για δείτε τι γίνεται και μέσα στην πόλη. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί μου έχει κάτσει τώρα, με συγχωρείτε. Η εκκλησία της Κρήτης εμφανίστηκε στον πληστηριασμό αυτό να καταθέτει προσφορά? Βεβαίωτατα. Τα στοιχεία είναι επίσημα. Μάλιστα. Και θα αφήναμε τις γιορτές, αλλά επειδή αν θέλετε έχω μεγάλο σεβασμό και στο πρόσωπό σας αλλά και στην εκπομπή σας, είναι, το ακούγεται για πρώτη φορά πανελλαδικά. Επίσης θα το βγάλουμε μετά τις γιορτές σε μεταλλητή τύπου. Δεν μου λέτε εδώ, ρωτάει πολλοί κόσμος, φοβερά λέει αυτά που λέει ο κύριος πρόεδρος, αλλά έχουμε μια απορία. Αυτή η αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος τι κάνει, δεν ελέγχει? Όχι. Όχι. Θα σας πω όχι και σας το λέω όχι, όπως επίσης, αν παρατηρήσετε και στην ομιλία μου στη Βουλή, αναφέρθηκα και στο εκαστικό σύστημα. Το οποίο αδρανεί. Δεν κάνει απολύτως τίποτε. Μάλιστα. Και είπα ότι δυστυχώς και με βάση την απόφαση του ΕΡΙΠΑ που εκδόσαν πώς έρχεται μέσα σε 5 μέρες. Για να λύσουν τα χέρια του Πάντα και του Σέρβιζ να κάνουν πληστηριασμούς. Δεν είναι ότι οι Έλληνες δικαστήκες εγγύλησαν από την κατώτερη των περιστάσεων. Δεν είναι ότι δυστυχώς αποδεικνύονται επιλύσμονες του καθήκοντός τους και του όρκου που δώσανε στο ελληνικό σύνταγμα. Έτσι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η μισθή και οι συντάξεις τους. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Το δίκαιο δεν τους ενδιαφέρει. Πάντως, δίκαιο δεν αποδίδουν. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν στις 10 υποθέσεις που εκδικάζονται στα δικαστήρια, ανακοπώ κατά διατακόπη, λέω εμείς, δηλαδή τον τίτλο που δίνουν τα φαν και τα services. Και στις 10 περιπτώσεις δικαιούν τα φαν και τα services, ρωτώ εγώ, μα είναι δυνατόν μόνο η μία πλευρά να έχει δίκιο? Είναι δυνατόν τα φαν και τα services στο 100% να έχουν δίκιο? Και όλη η άλλη πλευρά, όλη η κοινωνία, όλοι οι δανειολήτες να έχουν άδικο? Ειλικρινά, καλό την εκπομπή σας, δεν κάνει έναν έλεγχο σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας και στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα δείτε. 10 εκδικάσεις, 10 απορρίψεις. Ό,τι λένε οι δανειολήπτες είναι άδικο. Απορρίπτεται. Ό,τι λένε τα φανς είναι θέσφατο. Γίνεται δεχτό και γίνονται πληστηριασμοί. Άρα υπάρχει, λέτε, κεντρική γραμμή, αυτό υποθέτεται? Δεν υποθέτω, το καταθέτω. Μάλιστα. Και αυτό από τα κέρια αιτήματά μας που θέσαμε και εντός της Βουλής είναι συνταγματική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου της ελληνικής δικαιοσύνης. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί και έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδι της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Και πάω στην κρίσιμη γεωπολιτική περιοχή του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μισό λεπτό, θα πάτε. Μισό λεπτό. Σήμερα θα σας εξοντώσω. Λοιπόν, αλλά θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτό, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Με το που το είπατε, γίνεται, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μου λέτε ότι μία κατοικία Ηρακλειώτη, οικογενειάρχη μου λέτε, για πόσο δάνειο? Για 100 περίπου χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Η κατοικία τι αξίας? Η κατοικία πρέπει να ήταν γύρω στις, γιατί δεν έχω και το φάκελο μπροστά μου, γύρω στις 130.000, 140.000 εκεί περίπου. Μάλιστα.
η οποία εκτίθη τελικά με τι ποσό, ξέρετε, θυμάστε? Θα σας γελάσω, εξυπνήμης, αλλά πρέπει να ήταν κοντά περίπου στην αξία της ή λίγο πιο κάτω. Η εκκλησία τι προσφορά κατέθεσε? Γιατί είναι θέμα τώρα εδώ, καταλάβατε. Ανοίξατε... Ίσως πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά για 10-15 χιλιάδες παραπάνω το πήρε το σπίτι ο φαρμακοποιός. Αλλά αν θέλετε μπορώ να δω το στοιχείο στο γραφείο μου και να σου το πω. Βεβαίως, να μας το στείλετε το στοιχείο αυτό. Δηλαδή γύρω στις 100-110 χιλιάδες ήταν η προσφορά της εκκλησίας. Ακριβώς, μάλιστα. Μάλιστα. Πηγαίνετε στα γεωπολιτικά τώρα. Λοιπόν, πηγαίνω λοιπόν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, όπου διαμέσου του συγκεκριμένου συστήματος, δηλαδή τον πληστηριασμό, οι απευθείες αποφάνσεις και services, είναι επίσημα στοιχεία αυτά που σας λέω, εταιρείες με αχυράνθρωπους, οι οποίες χρηματοδοτούνται, το τονίζω το και το καταθέτω, από την τουρκική κυβέρνηση, έχουν αγοράσει δεκάδες ακίνητα στα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βόρειου Αιγαίου. Δηλαδή μπαίνει ένας μπροστινός, να το πω έτσι, Γιώργος Βαγγέλης, και από πίσω είναι τουρκικά συμφέροντα. Αυτό είναι επίσημο που σας λέω. Και να λάβω και την ευθύνη για να το αποδείξω. Βεβαιότατα. Με κρατικό τουρκικό χρήμα. Πρόσφατα μου τέθηκαν στοιχεία υπόψη μου, επίσημα στοιχεία, στην πόλη της ΚΟ αγόρασαν δύο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Με τουρκικό κρατικό χρήμα. Τι λέτε τα τώρα. Συμπεράσματα δικά σας τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. 1 εκατομμύριο κίνητα φεύγουν από την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Το που πάνε είναι άγνωστο. Μιλάμε για μια ιστορική καμπή, για ένα ιστορικό φαινόμενο. Το που θα οδηγήσει δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα σε επικίνδυνες ατραπούς. Άλλος ακροατής, φοβερό αυτό που λέτε, φοβερό. Τώρα εδώ καταλαβαίνουμε πολλά, πάρα πολλά. Λέει εδώ ο ακροατής, μα κύριε Πρόεδρε, λέει, δεν ισχύει πια ότι η ΑΔΑΕ κυνηγά τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ αφού αγοράζονται ακίνητα με μετρητά σε ποσά 500.000 ευρώ και πάνω και ότι όλα θα γίνονται μέσω διατραπεζικών συστημάτων. Δεν ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο? Αυτό, η απάντηση είναι προς τον ακροατή, ισχύει για εσάς, για μένα και για εκείνον. Για τα φάτα της έδρασης και τους πληστηριασμούς δεν ισχύει. Δεν ελέγχονται. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, βόμβα λέει η καταγγελία του Προέδρου. Αυτή με τους Τούρκους αγοραστές που βάζουν μπροστινούς άλλους και από πίσω υπάρχει κρατικό τουρκικό χρήμα. Πιστεύει πως η ελληνική πολιτεία δεν το γνωρίζει ή μπορεί να το ξέρει και να κάνει τα στραβά μάτια? Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επιβεβαιώσω αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ότι δεκάδες ακίνητα ελληνικής ιδιοκτησίας αγοράζονται από εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούνται με τουρκικό κρατικό χρήμα σε κρίσιμες γεωπολιτικές περιοχές της πατρίδας μας. Σε γεωπολιτικές περιοχές και σε νησιά, Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο και Βόρειο Αιγαίο, που αμφισβητείται και κυριότητα των νησιών, αμφισβητείται και η ελληνική στρατιωτική παρουσία εκεί, αμφισβητείται και η υφαλοκρηπίδα, αμφισβητείται και ο ενέργειος χώρος. Και η ιστορία τι διδάσκει? Ότι όταν χάνεις τον οικονομικό έλεγχο μιας περιοχής, είναι θέμα χρόνου να χάσεις και τον έλεγχο της περιοχής. Μάλιστα. Και θα σας πω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μια προσωπική άποψη είναι ότι σύντομα μελλοντικά θα δημιουργηθεί σοβαρό θέμα. Γιατί αν μιλούμε εάν τη μουσουλμανική μειονότητα βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, που είναι μουσουλμανική η μειονότητα στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου, γιατί βάσει της συνθήκης της Λοζάνης στα νησιά του Αιγαίου υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Φαντάζεστε από 1.000 άτομα που είναι μετά βίας στο Δωδεκάνησα ξαφνικά να εμφανιστούν 10 ή 15 ή 20.000 άτομα. Δηλαδή βάλτε τώρα και την τουριστική βίζα που κάποιοι που έχουν μπικικίνια θα έρχονται. Εδώ μας λέτε ότι γίνονται ήδη αγοροπολισίες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Φανταστείτε να έρχεται ο αγοραστής αυτούσιος, Ακριβώς. Για μια εβδομάδα. Είναι υπόψη σας ότι σε αυτές τις εκρατικές περιοχές υπήρχε νομοθεσία η οποία απαγόρευε να πουληθούν τα ακίνητα σε ξένους υπηκοούς. Έπρεπε να πάρθει ειδική άδεια και αφού γίνει έλεγχος. Η νομοθεσία αυτή καταργήθηκε. Α, ωραία. Μάλιστα. Όποιος θέλει αγοράζει. Μάλιστα. Πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Λέει εδώ ο Νίκος. Κύριε Πρόεδρε, λέει, εκτός από τα φαντς υπάρχουν και τα μικρά αρπακτικά όπως οι μεσίτες που ανεβάζουν σοριδών αγγελίες με πληστηριασμούς κατοικιών με φωτογραφίες που παράνομα και χωρίς την άδεια των ιδιοκτών ανεβάζουν σε sites
μόνο εξωτερικά πλάνα των κατοικιών για προφανείς λόγους. Το πρόβλημα λοιπόν λέει δεν είναι μόνο κάποια πρόσωπα φαντς, αλλά και οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Δεν είναι έτσι? Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του, μόνο δεν θα πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους μεσίτες αρπακτικά, διότι περί αρπακτικών πρόκειται όντως, βρίσκονται σε συνεργασία και σε ανοιχτή γραμμή με τα φαντς. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχει πληροφορηθεί ο συγκεκριμένος μεσίτης ότι θα γίνει ένας πληστηριασμός προτού αναρτηθεί ο πληστηριασμός. Μέσω δική πληροφορία το φαντς. Να δείτε πώς λειτουργούν τα κυκλώματα. Πηγαίνει λοιπόν, θα πω, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ή μεσίτης, ανεβάζει τις φωτογραφίες και αρχίζει και στέλνει υποψήφιες αγοραστές στο ανυποψίεστο θύμα. Που του χτυπάνε την πόρτα, έχουμε δεκάδες περιστατικά και καταγγελίες. Που του χτυπάνε την πόρτα και του λένε: ήρθαμε να δούμε το σπίτι που θα πάρουμε στον πληστηριασμό. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτε. Γιατί ο πληστηριασμός δεν έχει αναρτηθεί, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Εμείς έχουμε αρχίσει στις περιπτώσεις αυτές και καταθέτουμε μηνυτήριες αναφορές και αγωγές. Το θέμα είναι πόσες μηνυτήριες αναφορές να καταθέσεις, πόσες αγωγές να καταθέσεις, πώς ένας άνθρωπος που είναι γονατισμένος οικονομικά να το υποστηρίξει όλο αυτό, πώς εμείς να βοηθήσουμε. Είναι τεράστια και τα ζητήματα όταν η πολιτεία αδρανεί ύποπτα. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, επειδή όπως ξεκαθαρίσατε πριν από λίγο με αυτές τις αγοραπολισίες, ιδίως σε κρίσιμες και γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά περιοχές της πατρίδας μας, πλέον δεν υπάρχει νόμος. Εγώ δεν το γνώριζα. Νόμιζα ότι υπήρχε αυτός ο νόμος που απαγόρευε. Δεν λέτε δεν υπάρχει νόμος πια που απαγορεύει. Καταργήθηκε. Ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Δεν θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβουν κάποιοι το μέγεθος των καλλιεργήσιμων και όχι μόνο εκτάσεων των ακινήτων, των ξενοδοχειακών μονάδων που ο τουρισμός είναι η βασική μας βιομηχανία, των επιχειρήσεων αλλά και των κρατικών δομών που κατέχουν διάφοροι επενδυτικοί όμιλοι? Μήπως εδώ κάπου το παραμύθι «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» έχει λάβει τέλος και ανήκουμε σε ομίλους, σε άλλα συμφέροντα και πάει λέγοντας? Διότι βλέπω, ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γίνεται χαμός για τροπολογία για τους εργάτες γης ότι θα αλλοιωθεί θα. Μα εδώ εσείς μας λέτε ότι οι άλλοι αγοράζουν σοριδών. Τι, τους Πακιστάνους περιμένουμε να έρθουν για να αλλοιωθεί δηλαδή ο χαρακτήρας? Αυτό μου λέτε εδώ. Οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντές ή οποιοδήποτε από αυτούς είναι απλώς το εκπιασάκι στην Τούρκα. Και ιδίως όταν είναι φτωχοί, εντάξει. Άμα έχουν όμως τα μπικικίνια, και ας είναι ακριβώς, και από κρατικό χρήμα της Τουρκίας, είναι επενδυτές. Μάλιστα. Ακριβώς, διότι εδώ δεν ενδιαφερόμαστε, τουλάχιστον η επίσημη κυβέρνηση, ότι 1 εκατομμύριο ακίνητα αλλάζουν χέρια και πάνε σε αδιαφανή συμφέροντα. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν τους νοιάζει ή απλώς, αν θέλετε, είναι κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει κάτω από το τραπέζι και εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Διότι εγώ, όπως θα θυμίστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 7-8 χρόνια, από όλα τα μέσα ενημέρωσης που μιλάω, και τηλεοπτικά και τηλεφωνικά, ρωτούσα τα πρώην στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγαν στο Λονδίνο να συναντήσουν μια λίστα με 50 επενδυτές, ποιοι ήταν αυτοί οι επενδυτές, τι είπαν, τι συμφώνησαν, αν αυτά που συμφώνησαν έγιναν κυβερνητικό έργο, και συνεχίζω να ρωτάω και τη σημερινή κυβέρνηση αν εκείνες οι συμφωνίες εκτελούνται σήμερα. Διότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιμο. Διότι έχουμε έναν αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας πλέον. Διότι σε μια χώρα με την έκταση της πατρίδας μας και με τον πληθυσμό της πατρίδας μας και με τα οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας και με το ΑΕΠ της πατρίδας μας, όταν 1 εκατομμύριο ακίνητα, 200.000 ήδη βρίσκονται στην κατοχή τους, 500.000 διεκδικούνται, 300.000 θα εκπληστηριαστούν τον επόμενο 1,5 χρόνο, αλλάζουν χέρια, πραγματικά πλέον η χώρα αλλάζει μορφή. Δεν μου λέτε, δεν ξέρω αν θα είναι χώρα ή θα πω μια πολύ εύστοχη, αν θέλετε, πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, ή αν γίνεται χώρος. Μάλιστα. Έχει πει ο καθηγητής ο Κοντογιώργης ότι πάμε σε ημιοποίηση όλης της χώρας. Αυτό έχει πει. Εγώ το θεωρώ πολύ πιο εύστοχο. Θέλω να μου πείτε όμως ευθέως, άρα και οι εξαγορές που γίνονται σε τουριστικές περιοχές Βαρβάτες μπορεί να γίνονται με μαύρο χρήμα και να έχουμε καμιά φούσκα εδώ τρελή του real estate? Θα σας πω ότι η φούσκα αυτή υπάρχει και είναι δεδομένη. Διότι πρώτον αυτή τη στιγμή δεν δίνονται
στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικιών. Οι διαφημίσεις που βλέπετε είναι καθαρά θέμα χειρισμού πολιτικής. Δηλαδή, αν πατήσει εγώ σε μια συστημική τράπεζα και πούμε θέλω να αγοράσουμε αυτό το σπίτι που κάνει 150.000 ευρώ, θα σου πει βεβαίως κύριε Κριτικέ, θα βάλετε εσείς τις 120.000 ευρώ και εμείς σας βάλουμε τις 30. Αυτό δεν λέγεται δανειοδυτική πολιτική για στεγαστική πίστη. Λέγεται άρνηση χορήγηση στεγαστικού δανείου. Μόνο δεν χορηγούνται στεγαστικά δάνεια. Για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι δεν υπάρχει απόθεμα κατοικιών. Δεν υπάρχει απόθεμα κατοικιών. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά εταιρείες οι οποίες μαζεύουν τα κίνητα μέσα από τους πληστηριασμούς. Θα σας πω, γιατί σας ανέφερα εκείνη την κατοικία με την Ισραηλινή υπήκο, η οποία είναι γύρω από την μεγάλη επένδυση του ελληνικού. Του ελληνικού, ναι. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εταιρείες που μαζεύουν εκατοντάδες ακίνητα μέσα από τους πληστηριασμούς. Γιατί? Διότι η συγκεκριμένη επένδυση στην ουσία δεν θα είναι καζίνο. Λοιπόν, θα έρχονται λοιπόν όλοι από τη Μέση Ανατολή, οι έχοντες Άραβες, για να διασκεδάζουν. Μαζεύουν λοιπόν όποια διασκέδαση είναι αυτή. Διότι εμένα μου θυμίζει τουλάχιστον Κούβα προεπαναστάσεως, επί Μπατίστα. Θα σας ανατρέξω στην ιστορία οι ακροατές σας για να καταλάβουν τι εννοώ. Θα πάρουν λοιπόν, μαζεύουν λοιπόν εκατοντάδες ακίνητα γύρω από την περιφέρεια. Απίστευτο παραλληλισμό κάνετε. Τα μετατρέπουν σε Airbnb. Απίστευτο παραλληλισμό κάνατε τώρα με την Κούβα της εποχής Μπατίστα. Αλλά ξέρετε, εκτός από τα ακίνητα η Κούβα, εκείνη την περίοδο έβγαζε στο σφυρί και τις σάρκες των κοριτσιών της, ε. Το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Δεν έκανα τυχαία τον παραλληλισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν στείλετε ένα συνεργείο από το σταθμό σας και κάνει μια βόλτα γύρω από την περιφέρεια του ελληνικού, θα δείτε δεκάδες ή εκατοντάδες σπίτια ή κτίρια τα οποία έχουν παθεί σε πληστηριασμούς, σε χρόνο μηδέν έχουν γίνει υπερπολυτελή και μετατρέπονται σε Airbnb. Αυτά λοιπόν τα Airbnb θα νοικιάζονται προς 700-800 ευρώ τη βραδιά, 900 ευρώ τη βραδιά, στους πλούσιους μεσοανατολίτες που θα έρχονται εδώ για να διασκεδάζουν. Κύριε Κριτικέ, πριν 10 μέρες είχα έναν καλεσμένο από το Παρίσι Έλληνα, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα ευρωπαϊκά, τον κύριο Πικραμένο. Μου είπε ότι και στην Κύπρο, στα κατεχόμενα παρακαλώ, στα κατεχόμενα, γίνονται αθρώες αγορές από Εβραίους μη Ισραηλινής υπηκότητας, προσέξτε το, μη Ισραηλινής υπηκότητας, οι οποίοι έχουν κάνει ολόκληρη, πώς να το πω, όχι απλά γειτονιά, παροικία στην περιοχή του Ριζοκαρπάσου. Αυτά όλα πού σας οδηγούν σε σχέση με αυτό που λέτε και για το Βορειοανατολικό Αιγαίο? Δηλαδή οι δύο περιοχές έχουν μετατραπεί σε χώρο. Ακριβέστατα, και όλα αυτά οδηγούν στις ραγδαίες παγκόσμιες αλλαγές που γίνονται στην γεωστρατηγική και στη γεωοικονομία. Έτσι. Διότι η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική συνοδεύεται και από τη γεωοικονομία. Λοιπόν, έχουμε πραγματικά ραγδαίες αλλαγές οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Για ακούστε εδώ, μου στέλνει ένας φίλος το εξής. Κύριε Κριτικέ, για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο, κατοικία, σπίτι ή επαγγελματικό χώρο σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως παραμεθόριος, όπως είναι το Βορειοανατολικό Αιγαίο, δικηγορικές εταιρείες αναλαμβάνουν τη διαδικασία έκδοσης απαιτούμενης άδειας αγοράς ακινήτου από το ελληνικό κράτος, από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών οριστική έκδοση απόφασης και την κατάρτιση των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι προσκόμιση των τίτλων κυριότητας του ιδιοκτήτη, πολιτή του ακινήτου που πρόκειται να αγοριστεί, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννηση του αγοραστή, σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αγοραστή, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριου, άδεια διαμονής και βεβαίως κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας διανομής και πρόσφατη βεβαίως ποινικού μητρώου επικυρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα, δηλαδή στην ουσία στις παραμεθόριες περιοχές μόνο ποινικό μητρώο ζητείται για την αγορά. Εδώ αναφερόμαστε για την Golden Visa, εδώ αναφερόμαστε για τη Χρυσή Visa. Μάλιστα. Όποιος δηλαδή θέλει να πάρει άδεια. Ξέρετε γιατί το λέω. Πόθεν έσχες δεν βλέπω να υπάρχει. Για να επενδύσει, ναι, να αγοράσει ακίνητο, δεν χρειάζεται τίποτε. Πόθεν έσχες δεν βλέπω να υπάρχει. Μόνο ποινικό μητρό. Ακριβώς. Και ευχαριστώ τον φίλο που έστειλε τη συγκεκριμένη
να το πω έτσι, νομοθεσία, δηλαδή μόνο με ποινικό μετρό. Για την Golden Visa βεβαίως, τίποτα άλλο. Όταν δεν θέλεις διαμονής, απλώς αγοράζεις για να επενδύσεις, ούτε αυτό ζητείτε. Απολύτως τίποτε. Θα σας πω ότι υπάρχει στο κέντρο των Αθηνών Κινέζος υπήκος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα χαρακτηριστικό κινέζικο όνομα, ποιος έχει αγοράσει περίπου στα 1500 κινήτα. Εδώ μου λέει δεν είναι για την Golden Visa αυτό που έστειλα, λέει. Είναι για μια κανονική αγοροπολισία. Χωρίς Golden Visa. Για αλλοδαπούς που επιθυμούν να αγοράσουν ένα ακίνητο. Μόνο ποινικό μητρό, δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Καλά πάμε. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Μου λέει άλλος εδώ. Μήπως πρέπει αυτά που λέει ο κύριος Κρητικός να μας απαντήσει και θα τον προβοκάρω λίγο, λέει εδώ. Καλά, πετάει βόμβες. Ένας εισαγγελέας δεν τον φώναξε, του πει Ελλάδο, πώς τα λες αυτά. Θα απαντήσω στον ακροατή σας ότι αυτά που λέμε τα στέλνουμε με εξώδικες καταγγελίες, γιατί αν κάνουμε μια απλή αίτηση παίρνει ένα αρχικό πρωτοκόλλο, μπορεί να χαθεί. Τα κοινοποιούμε με δικαστικούς επιμελητές στους οικονομικούς εισαγγελείς. Είναι επίσημο αυτό που σας λέω. Υπάρχουν δεκάδες εξώδικες καταγγελίες που έχουμε κοινοποιήσει. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Αργύρης μου λέει εδώ πέρα, κύριε Κρητική, έχετε ακούσει τι γίνεται στη Ζάκυνθο που αγοράζονται τα πάντα από επενδυτές σε πολλά εισαγωγικά made in Albania? Δεν το έχω ακούσει, όμως δεν το αφισβητώ και το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, διότι αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, κύριε Κρητική, στη Θράκη να δείτε τι γίνεται, στην Παραμεθόριο, ιδίως του Εύρου, που εμφανίζονται πολίτες μουσουλμάνοι και από πίσω είναι τουρκικές τράπεζες και τουρκικό κρατικό χρήμα. Νομίζετε ότι εκεί, λέει, δεν γίνονται εξαγορές? Το θεωρώ όχι απόλυτα πιθανό, το θεωρώ με τα βεβαιότητα στο σημείο που γίνεται και στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Αιγαίο, βεβαιότατα. Το θέμα είναι η ελληνική πολιτεία τι πράττει, οι ελληνικές αρχές τι πράττουν, το ελληνικό δικαστικό σύστημα τι πράττει ή τι συμφωνίες υπάρχουν, τις οποίες εμείς δεν τις γνωρίζουμε. Διότι όλα αυτά δεν μπορεί να γίνονται τυχαία. Δηλαδή να τα γνωρίζουμε εμείς, να βλέπουν λόγω κλίμακας μεγέθους. Διότι αν γινόταν μια-δυο συναλλαγές, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Να γίνεται λόγω κλίμακας μεγέθους πλέον ορατές σε όλους μας και οι επίσημες αρχές να μην αντιλαμβάνονται τίποτα. Και τι σας το λέω αυτό, σε αντιδιαστολή, σε αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν είχαν γίνει παρόμοιες προσπάθειες στο Ανατολικό και στο Βόρειο Αιγαίο, ναι. Είχα κληθεί να προσκομίσω όποιο στοιχείο υπάρχει, να πω αν επίσημα από κρίσιμες υπηρεσίες της χώρας μας, χωρίς να πω τίποτα άλλο, από κρίσιμες υπηρεσίες της χώρας μας, προκειμένου να ελέγξουν και να προλάβουν. Αυτό έγινε αρχές του 2000. Από κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες. Στη σημερινή εποχή δεν έχω ούτε μία όχληση για οποιοδήποτε στοιχείο. Με συγχωρείτε, αλλά με αυτά που μου περιγράφετε και μιλάμε για τα κίνητα εδώ, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι το περίφημο άρθρο 5 του κυρίου Κερίδη θα ανοίξει κουτί Πανδώρας εντελώς διαφορετικά από ό,τι μας το διαβάζουν και γίνεται και χαμός ενδοκυβερνητικός. Διότι άδεια διαμονής και βεβαίως κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας διαμονής μαζί με την προηγούμενη ή θεώρηση εισόδου βίζα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει νόμιμη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα, είναι το δικαιολογητικό. Άρα δεν ήταν μόνο για τουρισμό, ήταν και για real estate η ιστορία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα. Εδώ θα σας πω ότι, όπως είναι διατυπωμένο, τουλάχιστον από όσο έχω πληροφορηθεί και πόσο το έχω μελετήσει, που υποθέτει ότι θα πρέπει να αποδείξει μια παρουσία 3 χρόνια στην Ελλάδα και μια εργασία 3 ετή στην Ελλάδα. Αυτή τα συμφέροντα, μάλλον, που αυτή τη στιγμή αγοράζουν 10.000 ακίνητα, δεν έχουν τέτοιο θέμα. Ούτε παρουσίας, ούτε να αποδείξουν, ούτε τίποτα. Έχονται σαν επενδυτές και τα αγοράζουν. Μπεις να τρελεί, εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Κρητική. Εννοείται, διότι θα σας πω ότι μιλάμε για ακίνητα αξίας 100-150 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αγοράστηκαν στο 10-20% της αξίας τους, δηλαδή στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τις περισσότερες φορές με κατοίκες εγγύηση. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στη δεύτερη ομιλία μου στη Βουλή, ναι, ενώπιον του Υπουργού του κ. Πατζηδάκη, αναφέρθηκα στο καινούργιο νομοσχέδιο Ηρακλής νούμερο 3, ναι, ναι, προστασία των ευάλωτων ενοικοκυριών. Εκεί λοιπόν είπατε ότι αρχή μας αποτελεί αυτό, ότι
κάθε νομοθετική προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή, βλέπουμε ότι αποτελεί και ένα θετικό βήμα. Ένα πετραντάκι. Επί της ουσίας όμως, τι του είπα. Πρώτον, στο ότι ο αλγόριθμος, ο οποίος θα βελτιωθεί με κία, δηλαδή με υπουργική διευκρινιστική απόφαση μετά την ψήφιση του νόμου, εμείς ζητήσαμε να είναι στο μέγιστο η βελτίωση αυτή για να βγάζει καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο για τα ανυπόθηκα δάνεια, αλλά για το σύνολο των δανείων. Διότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο στα ανυπόθηκα δάνεια, είναι και στα δάνεια από πιστωτικές κάρτες, κατανοητική πίστη κλπ. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο, προβλέπει για 3 χρόνια σταθερό επιτόκιο 3%. Εγώ προσωπικά του ζήτησα στη Βουλή αυτός ο χρόνος να διπλασιαστεί στα 6 χρόνια, δηλαδή η σταθερότητα του επιτοκίου, διότι στα χρόνια αυτά θα γίνουν μεγάλες γεωοικονομικές παγκόσμιες αλλαγές που θα περάσουν και την Πατρίδα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζήτησα η διακύμανση του επιτοκίου να είναι οριθωτημένη στο maximum 1%, minus 1%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη έχουμε βιώσει μια μεγάλη άνοδο των επιτοκίων. Σε μια άλλη τέτοια εκρηκτική άνοδο, μια δόση που θα έχει βγει σαν αποτέλεσμα την πλατφόρμα του εξωδιαφραστικού συμβασμού μπορεί να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί. Επομένως, να γίνει μη εφαρμόσιμη στην πράξη. Να κυρωθεί δηλαδή την πράξη. Επίσης, ζητήσαμε και θέσαμε υπόψη και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό της επαναγοράς των οικειών από τους ευάλωτους δανειολήπτες. Το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί. Από το φορέα, καλά το πάνε δηλαδή. Έχει πολύ διαφημιστεί. Τι είπαν εδώ? Θα σας πω. Από το φαν δηλαδή, που θα κερδίσει το διαγωνισμό και θα παίρνει τα κίνητα αυτά. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε ότι δεν μπορεί η επαναγορά του ακινήτου να γίνεται με φάπαξ καταβολή. Δηλαδή θα έρθει το φαν, θα πει σε μένα που έχω ένα εισόδημα 7.000 ευρώ ετησίως ή 8.000 ευρώ, έλα το κύριε Κλειδικέ, εγώ στο πουλάω 100.000 ευρώ, να φάμε και πάρτε. Μα αν είχα 100.000 ευρώ θα τα δίνω και τώρα για να το πάρω. Δεν θα το δώσω τότε, θα να κερδίσω κάποιο λαχείο. Για να μην γίνει λοιπόν, αν θέλετε, απλώς μια διατύπωση στο χαρτί, η συγκεκριμένη επαναγορά των ακινήτων από τους ευάλωτους δανειολήπτες, εγώ ζήτησα και το έθεσα εντός της Βουλής να δίνεται το δικαίωμα ανάλογα με τα ηλικιακά κριτήρια, τη διάδοχο κατάσταση, δηλαδή αν υπάρχουν παιδιά, και με φυσικά και με ασφαλιστικές δικλείδες, να έχει δικαίωμα να το αγοράσει σε μια χρονική διάρκεια 20 ετών με δοσοποίηση. Γιατί σε κάθε άλλη διαφορετική περίπτωση ουδείς ούτε ένας ευάλωτος δεν μπορέσει να επαναγοράσει το σπίτι του. Ένα άλλο θέμα, το οποίο όντως ήταν προς την θετική κατεύθυνση, αλλά είναι ημιτελές θα πω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή σε ιδιώτες, να δίνουν δάνεια. Εμείς ζητήσαμε αυτό για μην μετατραπεί σε τοκογλυφία, δεν είναι υπό την εποπτεία των αρχών, αλλά ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να δίνουν δάνεια μόνο σε ιδιώτες, ναι, δηλαδή κατανοητικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, οτιδήποτε, να επεκταθεί και στις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τα τελευταία 30 χρόνια είναι αποκλεισμένες από το επίσημο τραπεζικό σύστημα, διότι δεν πληρούν τα κριτήρια της επαγγελματικής πίστης. Αυτός είναι και ο λόγος, θα το δείτε και σε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες στο Ηράκλειο της Κρήτης, ή πήγαν στα τοπικά κυποκαταστήματα και τι λέει ο διευθυντής. Δεν μπορώ να σου δώσω επαγγελματικό δάνειο με 3%, μπορώ όμως να σου δώσω καταναλωτικό δάνειο με 20%. Μάλιστα. Ή 5 πιστωτικές κάρτες με 18% επιτόκιο. Για να καταλάβουμε πώς έγινε και η υπερχρέωση και η φούσκα. Ζητήσαμε λοιπόν να δοθεί το δικαίωμα να δίνουν δάνεια και στις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις με αιτήσιο τζίρο maximum μέχρι 300.000 ευρώ και με maximum απασχολούμενους, δηλαδή εργαζόμενους 10, να είναι οριοθετημένο. Τώρα, ως προς τον έλεγχο της δράσης των funds και των services, ζητήσαμε αυτός ο έλεγχος στην ουσία να χαρτογραφηθεί, δηλαδή τι, να γίνει ένας κατάλογος με παραβιάσεις, παραβάσεις και καταχρηστική συμπεριφορά, ότι που θα έχει και διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα. Το κατώτερο χρηματικό πρόστιμο να οριστεί στις 10.000 ευρώ και ζητήσαμε να οριοθετηθεί εκ των προτέρων και να γίνει ο κατάλογος αυτός για να έχει και αποτρεπτικό και προληπτικό χαρακτήρα. Είπαμε και το εξής όμως. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες εποπτικές αρχές οι οποίες εποπτεύουν και τις τράπεζες και τα funds και τα services. Επειδή λοιπόν οι αρχές αυτές δεν λειτουργούν, ζητήσαμε τόσο οι τράπεζες της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος, όσο και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, να διατυπωθεί γραπτό ότι είναι υποχρεωμένες
να ασκούν τον έλεγχο, διαφορετικά να έχουν επιπτώσεις οι προϊστάμενοι τους και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι και οι διοικητικοί και τα διοικητικά στελέχη και να εκδίδουν πορίσματα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θέλουμε μια καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι η Τράπεζα Φάνης Τράπεζα κάνει αυτό το παράνομο για αυτή την καταχρηστική συμπεριφορά. Πόσο ρομαντικό! Είμαστε αναρμόδιοι. Πηγαίνουμε στη Γενική Γραμματεία Πόσο ρομαντικά τα λέτε! Πηγαίνουμε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Α, εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα, πηγαίνετε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, ο πολίτης γίνεται μπαλάκι. Μάλιστα. Πόσο ρομαντικά τα λέτε, βέβαια, κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχουν ακαταδίωκτα. Τώρα τι λέμε? Μισό λεπτό, μην κλείστε, σας παρακαλώ, διότι ο κύριος Πικραμένος θα παρέμβει από τη Γαλλία, διότι εδώ μου έστειλε μήνυμα με βάση την εικόνα που έχετε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Υπάρχει θεματάρα, μου λέει. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ακούτε τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Κρητικό, τόση ώρα? Τον ακούω τον κύριο Κρητικό και θα ήθελα να μάθω για αυτή την αμαρτωλή σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, 24 που διώκονται αυτή τη στιγμή και τους έχουν βρει με πολυκατοικίες, σκάφη και πολυτελή αυτοκίνητα, αν έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία εν ώψη της δίκης που αναμένεται, αν έχει πάνω σε αυτό κάποια πληροφόρηση. Καταρχάς, καλή σας μέρα και να ευχηθώ και καλές γιορτές. Θα σας πω ότι όχι, δεν έχω πληροφόρηση, αλλά μπορώ διαμέσου των νομικών μου υπηρεσιών να το ερευνήσω και να σας απαντήσω σύντομα μέσα σε λίγες μέρες. Ελάτε, κύριε Πικραμένε. Ναι, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν δύο νόμοι, τους ξέρει νομίζω, 2011 και 2013. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο νόμοι έχουν σπάσει τη χώρα. Είναι η χώρα η οποία δεν θεωρείται παραμεθόριος και η χώρα η οποία θεωρείται παραμεθόριος. Γιατί η χώρα που δεν θεωρείται παραμεθόριος, από τη στιγμή που έχεις κάνει αγορά κινήτου αξίας 250.000 ευρώ και πάνω, έχεις τη λεγόμενη Golden Visa, που σημαίνει ανανεώσιμη πενταετής άδεια παραμονής. Αν δεν έχεις τα 250, είναι μια άλλη διαδικασία για να μπορέσεις να αγοράσεις. Αυτά λοιπόν για τη λεγόμενη μη παραμεθόριο. Για την παραμεθόριο, δηλαδή Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι τα δικαιολογητικά που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή το μόνο που ζητάει σε επίπεδο ασφάλειας ελέγχου είναι ένα ποινικό μητρό από το Υπουργείο Εσωτερικών ή την αστυνομία της χώρας καταγωγής. Εννοείται ότι μπορεί παράλληλα να ανατρέξει να δει αν υπάρχει το λεγόμενο ένταλμα Ιντερπόλ ή Ευρωπόλ, αλλά ουσιαστικά απευθύνονται στις αρχές ασφαλείας της χώρας καταγωγής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, διότι τώρα μπαίνουμε στην τροπολογία Κερίδη για την τουριστική βίζα. Λέει λοιπόν το πέμπτο δικαιολογητικό που πρέπει να υπάρχει στο φάκελο, ότι αρκεί να έχεις βίζα για είσοδο, για νόμιμη είσοδο στη χώρα. Τι προβλέπει λοιπόν η τροπολογία Κερίδη? Ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορείς να μπαινοβγαίνεις στην Ελλάδα για 7 μέρες όσες φορές θέλεις. Που σημαίνει ότι κάποιος τουρίστας, ο οποίος έρχεται π.χ. στη Μυτιλίνη στοιχείο και παράλληλα περνάει και από ένα κτηματομεσητικό, μπορεί να αγοράσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με την τροπολογία Κερίδη ακίνητα στην Ελλάδα νόμιμα με βάση τον νόμο του 13, ο οποίος ψηφίστηκε επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Ισχύουν αυτά που λέω ή όχι? Θα σου πω ότι ισχύουν απόλυτα, κύριε Πικραμένε. Θέλω να πω ότι η τροπολογία Κερίδη, κύριε Σαχίνη, για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές σας, έσπασε τους πέντε, αν θέλετε, τα πέντε δικαιολογητικά. Αυτό που δεν μπορούσε μέχρι τώρα δηλαδή ο Τούρκος πολίτης να κάνει είναι να κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα μέσα σε ένα χρόνο να μπορεί να μπαινοβγαίνει για 7 μέρες στην Ελλάδα. Πλέον λοιπόν με την τροπολογία Κερίδη ικανοποιείται και η πέμπτη προϋπόθεση αυτή της τουριστικής βίζας. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί να πάει στο ΑΤΑΦ να πάρει ένα ποινικό μητρό ή στο δικαστήριο, αύριο το πρωί γίνεται ιδιοκτήτης ακινήτου π.χ. στη ΣΥΜΗ. Τι ωραία. Πολύ ωραία.
Κύριε Επικραμμένο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Σε μια προοπτική 15ετία. Ναι, ναι, σαφές. Άρα καλά είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι εδώ είναι και θέματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικά. Κύριε Κριτικέ, ακούσατε εδώ τι λέει. Κύριος Επικραμμένος είναι εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή που έθεσε, η οποία έρχεται και συμπληρώνει το παζλ των όσων έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα στην εκπομπή σας. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Πρόεδρε, σήμερα τη μία βόμβα πίσω από την άλλη μας κάσατε, να σας ρωτήσω ευθέως, πού πάει λοιπόν το πράγμα? Έρχεται το 24, δεν είναι μακριά. Πού πάει το πράγμα? Διότι διαβάσαμε και στην αρχή της εκπομπής τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2023, αυτά υπάρχουν για τα κόκκινα δάνεια και την κατάσταση και για το ιδιωτικό χρέος που εκτινάσετε. Πού πάει η εικόνα? Τι καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε? Θα σας πω καταρχάς από κοινωνικής πλευράς ότι θα έχουμε μεγάλες κοινωνικές ανατραπές, θα έλεγα με φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση μεγάλων στρωμάτων του ελληνικού πληθυσμού. Και να σας πω ότι αυτή η στιγμή που μιλάμε προσπαθούμε να αποτρέψουμε την έξωση λόγω πληστηριασμού για δύο ηλικιωμένες κυρίες, μητέρα και κόρη. Η μητέρα είναι 96 χρονών, δραστήρια μεσόαστος φρένος της, δηλαδή καταλαβαίνει η γυναίκα τι της γίνεται. Η κόρη της είναι 74 χρονών, ζουν με μία σύνταξη περίπου 400 ευρώ και πήγαμε στα Χριστούγεννα τις βίαιους να τις εξώσουν μέσα από ένα σπίτι στα Πατήσια, ένα φτωχόσπιτο. Καταφέραμε, το αποτρέψαμε προς το παρόν, αλλά δυστυχώς η έξωση αυτή θα γίνει αμέσως μετά τις γιορτές από ένα πολύ επιθετικό φαντ. Πολύ επιθετικό και βίαιο θα πω φαντ. Δυστυχώς, τέτοιες περιπτώσεις για να βγουν τα νούμερα, δηλαδή για να βγουν οι περίπου 150.000 πληστηριασμοί, υπολογίζω ότι θα έχουμε 2 με 2.500 πληστηριασμούς εβδομαδιαίως. Εδώ στο πρώτο θέμα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις. Το δεύτερο θέμα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, διότι ο κόσμος αυτός, τα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, οικογένειες, διότι δεν είναι λογιστικές μονάδες, είναι ανθρώπινες ψυχές. Σωστά. Αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζονται σαν λογιστικές μονάδες αυτή τη στιγμή. Πρώτον, θα περιθωριοποιηθούν. Δεύτερον, για να πάω και στο τομέα της οικονομίας, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν τίποτε. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μία πτώση τζίρου στις μικρομεσαίες τουλάχιστον επιχειρήσεις στις γειτονιές, από όπου θα εξωστούν βιαία. Και βεβαίως, έχουμε και το θέμα ότι θα μπορούν να μορφώσουν ή να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Δεν θα μπορούν να έχουν τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης. Επομένως θα αυξηθούν νοσήματα ή παθογόνες καταστάσεις μέσα στις ελληνικές οικογένειες. Έχουν πρόβλημα στο να βρουν στέγαση. Το πιθανότερο είναι ότι πάρα πολλές από αυτές τις οικογένειες θα πάνε στα υπόγεια των παλιών πολυκατοικιών της δεκαετίας του 60, όπου μέχρι τώρα μένανε οι αλλοδαποί ή οι λαθρομετανάστες. Αλλάζει πλήρως η μορφή της πατρίδας μας, κοινωνικά και οικονομικά. Δεν θα πω εθνολογικά, αυτό είναι άλλο της κουβέντα, θα πω κοινωνικά και οικονομικά. Δυστυχώς η Ελλάδα του αύριο δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα που μιλάμε και με την Ελλάδα του χθες που μεγαλώσαμε. Αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Δεν λαϊκίζουμε, δεν πολιτικολογούμε, μιλάμε βάσει στοιχεία. Στοιχεία που κατέθεσαν στη Βουλή και δεν αντικρούστηκαν. Και μάλιστα θα σας πω ότι πάρα πολλοί βουλευτές από όλα τα κόμματα ήρθαν, με βρήκαν, μου είπαν έχεις δίκιο. Αλλά. Λέω, αλλά. Σας αγαπάω, αλλά δεν παντρεύομαι. Το καταλάβαμε, κύριε Πρόεδρε, το καταλάβαμε. Το έχεις δίκιο, το λένε. Αλλά μετά τσιριπιπίου. Θέλω να κλείσουμε με ένα απλό ερώτημα ενός Δημήτρη που λέει: σας παρακαλώ πολύ, πριν τον κλείσετε, είπατε τη μία πλευρά του λόφου και ορθώς. Αυτή καίει. Ρωτήστε τον όμως, τον κύριο Κριτικό, που τον ακούω με πολύ προσοχή. Ένας Έλληνας πολίτης πώς μπορεί να αποφύγει, να προστατευτεί δηλαδή από αυτή τη φούσκα, αν θελήσει να αγοράσει μια ταπεινή γκαρσονιέρα, όχι γδέρνοντας ένα συμπολίτη που στο σφυρί, να πάει κανονικά να αγοράσει μια γκαρσονιέρα? Γιατί με αυτές τις τιμές αναφέρονται σε άλλες τσέπες και όχι απλά στον απλό πολίτη. Αλίμονους στους αγοραστές, λέει. Θα σας πω ότι καταρχάς όσοι με συμβουλεύονται στο αν πρέπει αυτή την περίοδο να αγοράσω σπίτια, τους λέω όχι, να μην αγοράσετε σπίτι. Μα μου λένε δεν βρίσκουμε σπίτι, είναι τα νίκια στα ύψη. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ένα σπίτι 60 τετραγωνικά ή 70 τετραγωνικά, δεκαετίες του 60 ή του 70, σε
σε μια μεσοαστική περιοχή, είτε, είτε του Ηρακλείου της Κρήτης, είτε της Θεσσαλονίκης, είτε των Αθηνών, δηλαδή στο Κορδελιό, στα Παντήσφαιρα κλπ, να το αγοράζει με 150.000 ευρώ και με 180.000 ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη φούσκα. Μια μεγάλη φούσκα, όπως πάρα πολύ θα είπατε, δεν απευθύνεται σε Έλληνες, θα πω υπήκοους, απευθύνεται σε άλλες τσέπες. Διότι όλα αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες εκείνα που παίρνονται δεν θα αγοραστούν από Έλληνες. Θα αγοραστούν από ξένα προς την πατρίδα μας συμφέροντα. Και θα πω, από τη στιγμή που δεν γίνεται ονομαστικοποίηση μετόχων και μετοχών όπως προβλέπετε, θα συνεχίζω να το τονίζω, όπως προβλέπετε και από την Ευρωπαϊκή και από την κείμενη εθνική νομοθεσία και προβλέπετε αυτό, από τη στιγμή που δηλώνεις σε μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ, προβλέπετε να γίνει έλεγχος και να ονομαστικοποιηθεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε ποιοι αγοράζουν τα κινητά αυτά, ούτε τι συμφέροντα έχουν, ούτε που αποσκοπούν. Και ιδίως όταν αυτό συμβαίνει πλέον κατά κόρον, το καταγγέλλω και υπάρχουν και επίσημα στοιχεία ποιοι είναι μπροστά, ποιοι δρούν, προσέχονται και τα χρήματα στο Βόρειο Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο, στα νησιά μας, τα οποία ευθέως αμφισβητείται η κυριότητά τους και η κυριαρχία μας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μου υπενθυμίζει εδώ ο φίλος ο Νικόλας και θέλω να σας το πω πριν σας αποχαιρετήσω ότι αν κοιτάξουμε, λέει, στο Σαν Φραντζίσκο, θα καταλάβουν πού μπορεί να καταλήξει η χώρα μας. Διότι στο Σαν Φραντζίσκο το νούμερο ένα πρόβλημα είναι πώς θα εξαφανίζουμε στις επίσημες εκδηλώσεις τους αστέγους από τα compound που τους έχουν κατά εκατοντάδες και πώς μετά που θα τελειώνουν οι εκδηλώσεις θα ξαναβγαίνουν αυτοί. Αυτό είναι το θέμα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσοι συμπολίτες μας πάνε ελλαδικά. Εμείς στη νομοσπονδία έχουμε κάποιους χιλιάδες. Ζουν είτε χωρίς ρεύμα στα σπίτια τους, είτε χωρίς νερό, πηγαίνουν με κουβάδες, παίρνουν νερό το βράδυ από τη βρύση της εκκλησίας που τους επιτρέπει ο παπάς ετσενορίας, ή πηγαίνουν βράδυ στο κοινωνικό παντοπολείο ή στις καντίνες του Δήμου των υπηρεσιών πρόνοιας που είναι κινητές και ανοίγουν βράδυ για να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να στεγματίζονται και να παίρνουν φαγητά. Ξέρετε σε πόσους χιλιάδες συμπολίτες μας συμβαίνει ήδη αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο που έδειξε και την ελληνική δικαιοσύνη, ξέρετε πόσο ακριβή έχει γίνει η ελληνική δικαιοσύνη για τον απλό Έλληνα πολίτη. Από τη στιγμή που θα έρθει ένα επιθετικό φαντ και σου κάνει την πρώτη διαταγή πληρωμής, για να κάνεις την ανακοπή ή να κάνεις την έτσι αναστολή σου, να πας σε ένα εξειδικευμένο γραφείο, με όνομα θα πω, θέλεις κατελάχιστον 2 με 3 χιλιάρικα. Κατελάχιστον. Και αυτό είναι για την ανακοπή της διαταγής πληρωμής και της αναστολής. Αν σου έρθει και η κατάσχεση, άλατος. Αν σου έρθει και ο πληθυσμός, άλατος. Αλλιώς, για να έχεις κάποια ελπίδα, αλλιώς θα πας σε έναν απλό επαγγελματία, είτε δικηγόρο, είτε οικονομολόγο, ποιος θα σου πάρει ο άνθρωπος λιγότερο, αλλά δεν θα έχεις καμιά ελπίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε σε μια χώρα δύο ταχυτήτων. Το 10% που αγοράζει και ελέγχει τα πάντα, αγνώστης προελεύσεως, και το 90% το οποίο πλέον δεν έχει μέλλον. Και το θλιβερό ποιο είναι, ότι μου έρχονται οικογένειες δανειοληπτών, εκατοντάδες θα πω, έχω ονόματα να δώσω αν χρειαστεί, γιατί εγώ καλύπτω πάντα ότι λέω και με στοιχεία, που τα παιδιά τους φεύγουν στο εξωτερικό και δεν ξαναγυρίζουν. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Η νεολαία μας φεύγει. Μάλιστα. Η νεολαία μορφωμένη. Ποια 500.000 στη χώρα. Ποια 500. Εγώ κλείνοντας. Ναι. Όταν χάνουμε τον ανθό της χώρας, με ποιο ανθρώπινο δυναμικό και υλικό θα ανορθώσουμε τη χώρα αυτή και θα τη στηρίξουμε. Κύριε Πρόεδρε, πατήσατε κάλο τώρα. Ποιοι 500.000. Ας σας πω εγώ, 1 εκατομμύριο και έχουν φύγει από τη χώρα. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε χέρια. Ποιο θέλει που δεν έχουμε χέρια και του διώξαμε. Ποιο θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Η ελληνική πολιτεία, θα το πω έτσι διαχρονικά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, η οποία ήταν για όλα, αλλά ήταν εξόχως αποκαλυπτική. Μας το φυλάγατε για το τέλος της χρονιάς. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Για την ευσενία σας, σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας να προβάλλετε τα θέματα αυτά και να ευχηθώ πάλι καλά Χριστούγεννα, καλή χρόνια με υγεία, καλές γιορτές. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τα συμπλήρωσε, λέει, και ο κύριος Πικραμένος. Εγώ καταλαβαίνω ότι εκτός όλων των άλλων κάνουν τούρμπο και θέμα εθνικής ασφάλειας, αν δεν το έχουμε καταλάβει.